τα σενάρια που έκανε ο Γιώργος Σαράπογλου, αν μπορούμε να τον ξαναέχουμε από τα κεντρικά γραφεία της ΠΑΛΣ, θα δούμε την πιθανή εικόνα της επόμενης Βουλής. Δεν είναι κάτι συνηθισμένο, ούτε είναι κάτι κανονικό, αν μου επιτρέπετε, κύριε Χατζηδάκη. Ας δούμε ποια είναι τα σενάρια και τα σχολιάζουμε. Γιατί το λες αυτό, Σία μου? Ορίστε. Γιατί έχουμε συνηθίσει στην Ελλάδα από το 1981. Έχουμε συνηθίσει μεγαλύτερη ισορροπία μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου κόμματος. Υπάρχει ένα και ένα δεύτερο. Δεχτώ αυτό. Αλλά το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας δεν υπερβαίνει. Όχι. Σε τίποτα. Ο Γιώργος ο Παπανδρέου το 2009 είχε πάρει 43,9. Λοιπόν, εδώ πέρα δεν θα το δούμε καν αυτό. Δηλαδή, θα είναι έκπληξη να δούμε τη Νέα Δημοκρατία με 43. Εγώ λέω το πρόβλημα... ότι... Κοιτάξτε την εικόνα, σωστό, κύριε Δερμιώτη. Πρόβλημα... Εγώ λέω ότι... Ναι, το πρόβλημα δεν είναι το ποσοστό της Νέας Δημοκρατίας. Το πρόβλημα είναι το ποσοστό των υπολείπων. Πρέπει ακριβώς. Λοιπόν να αναζητηθούν... Ισορροπία. Αναφέρομαι στην ισορροπία όμως. Αλλά να τα βάζουμε σωστά τα δυνάμεων. Εδώ λοιπόν, Γιώργο, πες μας. Έχουμε το σενάριο αναλογικής κατανομής εδρών. Για πες τα μας, να τα περάσουμε μία γρήγορα τα τέσσερα σενάρια. Αναλογικής κατανομής των αναποφάσιστων σε όλα τα κόμματα με τη στρογγυλοποίηση. Μας δίνει λοιπόν η μέση τιμή του ΙΣΚΑΡΤΑΣ με τα διαστήματα που παρουσιάσαμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Sky. 162 έδρες για τη Νέα Δημοκρατία, 56 για το ΣΥΡΙΖΑ, 33 για το ΠΑΣΟΚ, 19 για το ΚΚΕ, 10 για την Ελληνική Λύση, 10 για την Νίκη και 10 για την Πλεύση Ελευθερίας, εφόσον τα τρία κόμματα συγκεντρώσουν το ίδιο ποσοστό πάνω από το 3%. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Αυτό είναι το πιθανότερο σενάριο. Αυτό βγάζει και η δημοσκόπησή μας. Θα δούμε τώρα. Και πάνω, δεν ξέρω αν βλέπετε, 8,9 μένουν εκτός Βουλής. Ναι. Δηλαδή, τα ποσοστά των κομμάτων που θα μείνουν εκτός Βουλής θα κυμαίνονται γύρω εκεί στο 8. Ναι. Αυτό λοιπόν είναι για μένα πάντως, το πιθανότερο σενάριο. Αν δούμε αυτό το σενάριο και δούμε αυτή την εικόνα Βουλής, για να βρούμε τέτοια Βουλή στην ελληνική ιστορία πρέπει να γυρίσουμε στο 1977. 74. 77. 77, 77 ήταν η Νέα Δημοκρατία 42%, το ΠΑΣΟΚ 25%, Ένωση Κέντρου 12%, δηλαδή Βουλή με 7 κόμματα. Και η μισή να είναι μπλε και η άλλη μισή να είναι πολλά χρώματα και όχι ένα. Ναι. Αυτό από το 77 και ύστερα δεν το έχουμε ξαναδεί. Δείτε και το επόμενο σενάριο. Παρόμοιο είναι. Είναι με την υπόθεση, Γιώργο, ότι μένει 5,9% εκτός Βουλής και έχουμε 8 κόμματα μέσα στη Βουλή. Και τα κόμματα που είναι μέσα στη Βουλή είναι 8. Δηλαδή άλλο ένα κόμμα από αυτά που οριακά είναι κάτω από το 3. Θεωρούμε ότι ανεβαίνει στο ανώτερο όριο του διαστήματός του, πετυχαίνει 3% στις εκλογές και μπαίνει μέσα στη Βουλή. Σε αυτή την περίπτωση η Νέα Δημοκρατία θα έχει 158 έδρες, 4 έδρες λιγότερες. Θυμίζω ότι ένας πρόχειρος κανόνας λέει ότι κάθε φορά που ένα 3% μπαίνει μέσα στη Βουλή, το πρώτο κόμμα χάνει γύρω στις 3 με 4 έδρες. 54 έδρες θα έχει ο ΣΥΡΙΖΑ, 32 το ΠΑΣΟΚ, 18 το ΚΚΕ, 10, από 10 μάλλον η Ελληνική Λύση, η Νίκη και η Πλεύση Ελευθερίας και 8 το 8ο κόμμα, όποιο είναι αυτό, καταφέρει να περάσει στο συγκεκριμένο παράδειγμα οι Σπαρτιάτες. Τα αποτελέσματα της δικής μας δημοσκόπησης σε αυτό το σενάριο θα είναι οι Σπαρτιάτες. Αλλά ναι, όποιο και αν είναι. Λοιπόν, πάμε και στα δύο λιγότερο πιθανά, ας πούμε τα δύο πιο ακραία σενάρια με βάση τα δεδομένα που έχουμε, αν και το ακραίο εγώ θα το βάλω σε πολλά εισαγωγικά, γιατί γενικώς έχουμε έναν εθισμό στα ακραία γεγονότα δεν σε αυτή τη χώρα, αυτό, στα ακραία δεδομένα. Ναι, λοιπόν, ας πούμε λοιπόν ότι μένει 12,6 αυτό... εκτός Βουλής και έχουμε 6 κόμματα μέσα στη Βουλή. Δεν ξέρω, το συζητούσαμε πριν, συγγνώμη, μια μικρή διακοπή, το συζητούσαμε πριν και με τον Παύλο τον Τσίμα και με τον Ανδρέα τον Δρυμνιώτη, ότι υπάρχει και ένα ενδεχόμενο κατά το οποίο η διόγκωση των μικρών κομμάτων ήταν προϊόν της απλής αναλογικής. Και να μην αποτυπωθεί, εν πάση περιπτώσει, μια τέτοια δυναμική στην επόμενη κάλπη. Δεν ξέρω. Θα το δούμε. Το βάζω, το, βάζω, το αφήνω να υπάρχει. Είναι... Δεν έχετε πάντως κάρτα με εξακομματική βουλή. Αυτό το θεωρείτε εντελώς απίθανο, γιατί η εννιακομματική φαντάζομαι ότι είναι εκτός, στο απίθανο. Εκτός ορίου. Αλλά η εξακομματική, από ό,τι άκουσα και τον κύριο Δρυμνιώτη, δεν είναι κάτι το οποίο αποκλείεται. Στην εξακομματική θα είχε συν 3 έδρες. Κάνετε λάθος. Μιλώντας για εξακομματική, εφτακομματική, ναι, δεν μετράει τίποτα από αυτά. Μετράει το ποσοστό του πρώτου κόμματος και το πλήθος, το ποσοστό των κομμάτων που μένουν εκτός Βουλής. Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα αυτό είναι απίθανο σενάριο για άλλο λόγο. Λέει ότι 2,9% θα μείνουν εκτός Βουλής. Ναι. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. Ναι. 2,9%.
Δεν είναι απίθανο το σενάριο. Αν δούμε παρόλα αυτά. Αυτά που βλέπουμε τα σενάρια πρέπει να. Αναρωτιέμαι αν τον κύριο Χατζηδάκη τον κάνουν να ανακουφίζεται ή να ανησυχεί. Διότι εδώ βλέπουμε ότι και στα 9 κόμματα η αυτοδυναμία δεν απειλείται.